100% είναι πράγματι. Αν εξαγγελθεί αυτή η διευκόλυνση, μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία αποπληρωμής από το ΙΚΑ των δόσεων. Σε μηδέν χρόνο από εμάς. Σε μηδέν χρόνο. Δεν το συζητάτε. Σε μηδέν χρόνο. Θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η κουβέντα που έγινε σε όλη τη χρονιά αυτή έχουν και οι επιχειρήσεις συνειδητοποιήσει και οι δικές μας δομές πια είναι εξοπλισμένες λειτουργικά και οργανωτικά για να μπορούμε σε 3, 4, 5, 6 χρόνια να μειώσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μπούμε σε μια νέα φάση συνεργασίας. Τώρα, χθες είχε ένα δημοσίευμα, είχαν τα νέα, που έλεγε ότι το 2017, νομίζω 2017, ένα ταμείο ενιαίο για όλη τη χώρα ασφαλιστικό. Και η σύνταξη τώρα, αν θα είναι ενιαία, αν θα έχει διακυμάνσεις προς τα πάνω, προς τα κάτω, θα το δούμε. Αλλά αυτό το ένα ταμείο που το ακούμε πολύ καιρό το τελευταίο διάστημα, είναι εφικτό να γίνει? Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μείζον θέμα. Υπάρχουν μπροστά μας πολιτικές μέρες που νομίζω θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και από τον Πρωθυπουργό και από υπουργούς. Άρα, εγώ πρέπει να είμαι επιφυλακτικός, γιατί έχω άποψη, αλλά δεν θέλω σε αυτή την. Η οποία άποψή σας είναι πιο κοντά στο ναι, στο ένα ταμείο. Εγώ το έχω πει την άποψή μου αυτή ελευθέρως πριν γεννηθεί το θέμα. Η μεγάλη αδυναμία του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ήταν ο κατακαιρματισμός του. Η ισχύς που πρέπει να οικοδομήσουμε για να αντέξει σε δύσκολες μέρες είναι η ενοποίηση του. Και εκεί πώς θα γίνει ένα ταμείο, κύριε Σπυρόπουλο? Κοιτάξτε να δείτε, ας μην σταθούμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποθέματα αδυνάμεων σημαντικά. Δηλαδή έχουμε σημαντικές μηχανογραφικές υποδομές. Έχουμε συνολικό μητρό ασφαλισμένων, συνολικό μητρό εργαζομένων, επιχειρήσεων. Η ΔΙΚΑ και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ και το σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι γιγάντια συστήματα τα οποία, συνεργαζόμενα σωστά, μπορεί να σου δώσουν τις δυνατότητες να κάνεις πολλά πράγματα. Άρα, σαφέστατα. Ξέρετε τι καταλαβαίνει ο κόσμος? Καταλαβαίνει ότι τώρα που έχουμε 3-4 ταμεία μεγάλα πια μετά την ενοποίηση, κάνει να πάρει τη σύνταξή του ένα χρόνο. Όχι, να σας πω, κύριε Χατσαπόπουλε. Αν κάνει ένα τεράστιο ταμείο, θα καθυστερεί ακόμα περισσότερο. Να σας πω, κύριε Χατσαπόπουλε, στο ΙΚΑ σήμερα έχουν έρθει και έχουν κουρνιάξει τα λεγόμενα ευγενή ταμεία. Ξέρετε γιατί ήρθαν? Γιατί είχαν πλεονάσματα. Λοιπόν, το ΙΚΑ ήταν η απαντοχή του συστήματος, του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, τι σηματοδοτεί αυτή? Αδυναμίες είχε το ΙΚΑ, αλλά θεωρώ όμως ότι μετά το διαχωρισμό του κλάδου σύνταξης από τον κλάδο υγείας, ταμείο σύνταξης, προσαρμοζόμαστε με πολύ γρήγορους ρυθμούς στα πιο σύγχρονα συστήματα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Κάτι αντίστοιχο περίπου. Αυτό μένει να το δει και ο κόσμος τώρα στην πράξη, έτσι. Ακούστε να δείτε. Γιατί ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Εγώ στο σχεδιασμό μπορεί. Πιστεύω, βεβαίως, στο σχεδιασμό δεν είμαστε πίσω και στα βήματα υλοποίησης δεν είμαστε πίσω, όμως. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, απέχουμε αρκετά για να πείσουμε τον ταλαιπωρημένο συνταξιούχο. Πάντως ο φόβος που υπάρχει, κύριε Σπυρόπουλε, όταν κανείς ακούει την ενοποίηση και το ένα ταμείο, είναι κάποιοι που παίρνουν καλές συντάξεις, που είναι σε καλά ταμεία, ότι θα μειωθεί η σύνταξή τους και θα πάει προς τα κάτω. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος από την ενοποίηση. Να σας πω, κύριε Δάκη, σε όλα αυτά τα 3 χρόνια, ποιοι νομίζετε πλήγησαν? Αυτοί που έπαιρναν τις μεγάλες συντάξεις. Λοιπόν, τους κατοχύρωσε το προηγούμενο σύστημα? Όχι. Μήπως ενδεχομένως. Ναι, φοβούνται μήπως πάει ακόμη πιο κάτω. Μήπως ενδεχομένως η δομή του και οι οργανωτικές ατέλειές του αποτέλεσαν τη γενουσιοργό αιτία για ό,τι υπέστησαν? Δηλαδή, εγώ διάβασα το ρεπορτάζ και βεβαίως περιμένουμε. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει? Γι' αυτό θα μιλήσει ο Υπουργός πρώτα. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει ότι αν ένας ο οποίος έχει μια καλή σύνταξη, έχει πληρώσει 30-35 χρόνια πολύ καλές εισφορές και περιμένει να πάρει, ας πούμε, 1.800 ευρώ, σας λέω εγώ, ή 1.600, που σημαίνει μια καλή σύνταξη, δεν θα πάρει 1.100. Ποιος το λέει αυτό, άμα είναι σε ένα ταμείο? Δεν θα βγάλουν Έτσι δεν είναι. Προσέξτε. Νομίζω συνολικά η πορεία της οικονομίας μπορεί να κάνει αυτή τη διαβεβαίωση, αλλά ένα μεγάλο ταμείο και ενιαίο ταμείο μπορεί να πετύχει καλύτερα τους στόχους της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Καταρχάς έχει μικρότερα λειτουργικά κόστη. Λοιπόν, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μεγαλύτερη. Μπορεί να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μα κερδοφόρο να είναι, εγώ σας λέω ότι στο όνομα της ανισότητας θα πούνε μια εθνική σύνταξη 1.100-1.200 με μια μελέτη η οποία θα βγει φοβερή και τρομερή
και θα μειώσει τις συντάξεις. Κοιτάξτε, αυτό έτσι κι αλλιώς, αν τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Α, τα οικονομικά. Άμα τα οικονομικά σου λέω πάνε καλά. Άμα ξεκινήσει η οικονομία και αρχίσει και πατάει στα πόδια. Θα μπορούμε να αυξήσουμε συντάξεις. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, μην λέμε πρωί-πρωί ανέκδοτα τώρα. Η ΔΕΘ είναι μεθαύριο. Συγγνώμη για την έκφραση, ξέρετε πώς σας εκτιμώ. Αλλά μην αρχίσουμε τις παροχές τώρα. Έχουμε οργανωτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Δεν είμαστε σε οδυνηρή κατάσταση, είμαστε δύσκολοι. Δηλαδή, έχουμε γύρω στους 5,5 εκατομμύρια απασχολούμενους, εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, και έχουμε γύρω στα 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Και η σχέση απασχολούμενων με συνταξιούχους δεν είναι αρνητική. Είναι στα επίπεδα που είναι καλύτερα από τις σχέσεις που είναι στη Γερμανία δηλαδή. Δεν έχουμε όλα αρνητικά. Απλώς πρέπει αυτό το πράγμα να το οργανώσουμε. Έχουν καλύτερες σχέσεις εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, με τα στοιχεία που έχω δει μπροστά μου τον τελευταίο καιρό για το μελετά, βλέπω ότι είμαστε σε ανταγωνιστική σχέση. Πάντως η σχέση πρέπει να είναι ένας προς τέσσερα. Η ιδανική. Η αποδεκτή πάντως, κύριε Μπελιώτη, για όλη την Ευρώπη σήμερα, ένα προς δυόμιση, ένα προς τρία. Και εμείς που είμαστε. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε εκεί περίπου. Ποιες αδυναμίες έχουμε? Εισφορά αποφυγή, εισφορό διαφυγή, αδυναμία διαχείρισης αυτού του αγαθού, του δημόσιου αγαθού, με σωστό τρόπο. Mm-hmm. Έτσι, ταλαιπωρία των ασφαλισμένων κτλ. 1,5 χρόνο να πάρουν σύνταξη. Δεν το παίρνουν και σε 1,5 χρόνο. Κάποιοι ταλαιπωρούνται σε 1,5 χρόνο και θα ταλαιπωρούνται για λίγο καιρό ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θαύματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να προγραμματίσουμε και να, με συστηματικό τρόπο να πετύχουμε όλα τα βήματα που θα βάλουμε μπροστά μας. Εύα, λέει όλη η Ευρώπη, το λέει ότι το ασφαλιστικό είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια.